Στην μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων ρίχνονται τη Δευτέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, ενώ την Τρίτη στις 15 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι, καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ κορονοϊού. Το πρώτο τεστ για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων έγινε την 5η 10 Ιουνίου με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος έως και την Κυριακή 13 του μήνα. Το δεύτερο τεστ για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου, ενώ για τους υποψήφιους των επαγγελματικών θα γίνει το Σάββατο 19 του μήνα. Παράλληλα, τα μέτρα αναμένεται να είναι αυστηρά και να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποφυγή της διάδοσης της πανδημίας του κορονοϊού. Θα υπάρχει το self-test, θα υπάρχουν απολυμαντικά, σωστή χρήση μάσκας, διαρκής καθαριότης εκ μέρους των καθαριστριών και θα προσπαθούμε αερισμός, θα προσπαθούμε να διασφαλίσουμε έξω από την καλή διεξαγωγή των εξετάσεων όπως γινόταν όλα τα χρόνια και όλα τα θέματα που άπτονται της πανδημίας. Η αρχή για τις Πανελλήνιες 2021 γίνεται με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τα γενικά λύκεια την Δευτέρα 14 Ιουνίου, ενώ οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται στα νέα ελληνικά την Τρίτη 15 του μήνα. Και είμαστε έτοιμοι από Δευτέρα να λάβουν μέρος οι μαθητές μας σε μια διαδικασία που για όλη τους τη ζωή θα είναι σημαντική. Χωρίς σε αυτό να δίνουμε το μέγεθος της υπερβολής, ότι αν αποτύχουμε τελειώνει η ζωή. Οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να αντιμετωπίζουν και την επιτυχία και την αποτυχία, που πολλές φορές δεν είναι αποτυχία, αλλά είναι το να στραφούν σε άλλες κατευθύνσεις, στις οποίες εξίσου μπορούν να επιτύχουν και να έχουν μια καλή ζωή. Σε περίπτωση θετικού τεστ, οι υποψήφοι θα κληθούν να εξεταστούν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στο μάθημα ή στα μαθήματα, στα οποία δεν μπόρεσαν να παραστούν λόγω κορονοϊού.